Πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και στον Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, τον 10ο κατά σειρά που είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε, να καλύψουμε, να παρακολουθήσουμε τον Απρίλιο που πραγματοποιήθηκε. Τώρα η Οργανωτική Επιτροπή βραβεύει όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτόν τον αγώνα, τους φορείς, τα μέσα τα οποία έπαιξαν το θέμα. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 7 στη Θεσσαλονίκη. Ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος, ο Γιάννης Χαβιανίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, το απάβγασμα όλου αυτού του μαραθωνίου που έγινε την Άνοιξη, πολύ μεγάλη επιτυχία. Σήμερα πια είναι η βράβευση των φορέων υποστήριξης και των συντελεστών. Βεβαίως. Στις 5 Απριλίου είχαμε τη μεγάλη γιορτή της Βόρειας Ελλάδας, όπου με 20 περίπου χιλιάδες συμμετοχές σε όλους τους δρομείς του Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος. Σήμερα έχουμε μια άλλη διαφορετικού τύπου γιορτή, χωρίς άγχος αυτή τη φορά. Μια γιορτή με χαμόγελο να βρεθούμε όλοι μαζί και να τιμήσουμε τους άνθρωπους, τους ανθρώπους και τους συλλόγους που μας τίμησαν με την συνεργασία τους. Να τιμήσουμε δηλαδή τους εθελοντές, τους απλούς εθελοντές, τους εθελοντικούς συλλόγους, είτε πρόκειται για διασώστες, είτε πρόκειται για πολιτιστικούς συλλόγους που συμμετείχαν είτε στη Φλόγα είτε στα στάντ της τροφοδοσίας των χιλιάδων δρομέων, τους χορηγούς επικοινωνίας και γενικότερα όλους όσους έχουν συνεισφέρει είτε ένα μικρότερο είτε ένα μεγαλύτερο λιθαράκι στην επιτυχία του επετειακού 10ου Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος. Και ήταν οπωσδήποτε πολύ αυτή, Γιάννη. Ήταν μια προσπάθεια η οποία στηρίχθηκε από όλη την από όλη τη Θεσσαλονίκη, από όλη την κεντρική Μακεδονία, από όσους μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο, επειδή γίνεται και πιο γνωστή η οργάνωση, αγκαλιάζεται όλο και περισσότερο και από τον απλό κόσμο που τρέχει, αγκαλιάζεται όμως και από δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον φορείς, είτε εθελοντικούς είτε θεσμικούς, οι οποίοι θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Μια γιορτή που, ας μην ξεχνάμε, ότι πέρα από το αθλητικό κομμάτι έχει εθνοκοινωνικό αλλά και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Οπότε η αλήθεια είναι ότι πλέον όχι μόνο τους φορείς τους οποίους προσεγγίζουμε, μας λένε κατευθείαν μία να βοηθήσουν και οι ίδιοι στην μεγάλη γιορτή της Μακεδονίας, αλλά έχουμε αιτήματα και προθυμία και από όλους τους φορείς για να έρθουν δίπλα μας, να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το μεγάλο αθλητικό και όχι μόνο γεγονός. Σκεφτείτε μόνο ότι τα ιδρύματα κοινωνικής προσφοράς που συμμετείχαν στον 10ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος ξεπέρασαν τα 40 στον αριθμό. Συνολικά ήταν 44, από περίπου μισά την περασμένη χρονιά. Και μονίμως καθημερινά δεχόμαστε και αιτήματα από άλλους φορείς για να έρθουν και αυτοί δίπλα και να συμμετέχουν στη γιορτή, να απολαύσουν αυτό που γίνεται κάθε Άνοιξη, κάθε Απρίλιο, αλλά και φυσικά να προβάλλουν και την κοινωνική δράση τους και να έχουν και ηθικό και κοινωνικό όφελος. Λοιπόν, ραντεβού το απόγευμα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως και περιμένουμε όλο τον κόσμο, όποιος θέλει να παρακολουθήσει από κοντά, στις 7 το απόγευμα, το Grand Hotel. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Γιάννη.